Η επόμενη μου καλεσμένη είναι η Κυριακή Στεφάνου και ο Δημήτρη Κακαμούκα. Και θα συζητήσουμε για την θεατρική εφηβική ομάδα G, που εγώ επιμένω ότι είναι G Force, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλουν να το δεχτούν για κάποιο λόγο τη διοργάνωση. Και ανεβάζουν τι τροάδε. Μια δύσκολη παράσταση. Όσο να πει για μια εφηβική θεατρική ομάδα που λέγεται G Force. Τι κάνετε sorry. Εννοείται, μα είμαστε ούτως ή άλλως δυναμικοί. Κλείνουμε πέντε χρόνια με παραστάσεις, με... έχουμε ανεβάσει ήδη 8 ή 9 παραγωγές. Mm -hmm. ε, τα παιδιά είναι ήδη πάρα πολύ έμπειρα και πραγματικά είναι πολύ g-force. Και τι άλλο περιμένετε δηλαδή, είστε φτασμένοι. Ε, τώρα να σα πω την αλήθεια: έχουμε πάει σε πανελληνία φεστιβάλ, έχουμε πάει σε διεθνή φεστιβάλ. Ε, ο καιρό καιρός είναι μάλλον να φύγουμε και εκτό Ελλάδο κάποια στιγμή. Δεν <laughs> υπάρχουν διοργανώσει που να μπορούν να σα υποστηρίξουν, να σα αντέξουν. Ξέρετε, το θέμα τη χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ δύσκολο και mm. μάλλον Πάλι. εκεί κολλάμε και όχι από τη δυναμική μα εμείς σαν ομάδα. Δεν αυτό έτσι. <laughs> ναι, αυτό. Μάλιστα, αυτή τη φορά όμω έχετε επιλέξει ένα έργο το οποίο θεωρητικά για μια εφηβική ομάδα είναι, λίγο είναι βαρύ. Να. Πέρσι μα είχατε φιλοξενήσει με του όρνη, Όρνηθε του Αριστοφάνη. Οι Όρνηθε πάει και έρχεται. Ναι. Ε, και όταν είχαμε πάει στο φεστιβάλ, τα παιδιά είδανε τα, τα άλλα παιδιά που παίζανε για τι άλλε ομάδε που παίζανε α, τραγωδία και λένε ότι θέλουμε κι εμεί μια τραγωδία. Και βέβαια έπεσε και η συγκυρία να μας προτείνουν από το Δήμο Πηλέα Χορτιάτη να ε, συμμετέχουμε στου εορτασμού των 75 χρόνων του Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη. Το οποίο είναι φέτος. Το οποίο είναι φέτος και θα γιορταστεί 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου. Και θα είστε μέσα στο... Και θα είμαστε μέσα στο πρόγραμμα. Στο ροκόστε των εκδηλώσεων. Και ρογκώστε. αυτό είναι η τιμή μας βέβαια. Ε, και γι' αυτό η πιο αντιπολεμική τραγωδία που υπάρχει βέβαια είναι οι τροάδε του ε, Ευρεπίδη. και έτσι λοιπόν ήρθε και έδεσε με όλο αυτό το, 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 το χρονικό πλαίσιο, α πούμε. Ε, έχω τον ηθοποιό λοιπόν. Έτσι, ο, ο... τον πρωταγωνιστή. Έχω τον, τον πρωταγωνιστή. <laughs> τον πρωταγωνιστή. Ο οποίο υποδίεται ποιον. Ε, τον Ταλθίβιο. Τον Ταλθίβιο. Θύμησε μου λίγο λοιπόν, βρε αγόρι μου, γιατί έχω και για χρόνια που έχω να δω τι τροάδε. Μην νομίζει <laughs> <laughs> ότι τα ξέρω από <laughs> <πόξω> όλα. Για <laughs> <laughs> λέγε. Ε, ο Ταλφίβιο ουσιαστικά είναι ο αγγελιοφόρο των Αχαιών, των Ελλήνων mm -hmm. και φέρνει τα κακά μαντάτα εντό εισαγωγικών στους, στην ΕΚΑΒΗ. Ότι έπεσε τρία. Ναι. Και, και όχι μόνο αυτό, θανάτου. Ναι. ναι, διάφορα τέτοια. Μάλιστα. Άρα είναι σημαντικό ο ρόλο και από όλε τι απόψει. Είναι και σημαντικό ο ρόλο επειδή παίζει σε μια παράσταση αντίστοιχη. Ναι, και ο Μέρσα τώρα πια στην... στο... στον κύκλο τη παράσταση αυτή. Και βλέπουμε και του υπόλοιπου ηθοποιού. Συμπροταγωνιστέ. Βλέπω νεαρέ ναι, ηλικίε όμω. Δεν βλέπω μόνο εφήβου. Καλά, έχουμε μια, γάμα, μια απίθανη γκάμα ηλικιών φέτο. Ναι, ναι. Ξεκινάμε από τα 8 και σταματάμε γύρω στα 50. Ε, ουσιαστικά ο χορό των, των τροάδων, είναι η ο χορός. Mm -hmm. Ωστόσο όμως εμείς επειδή θέλουμε να το δέσουμε με τα γεγονότα του ολοκαυτώματος, ε, ο χορό μα αποτελείται και από μεγάλη ηλικίε και από πολύ μικρά παιδιά και από άντρε και από γυναίκε για να δείξουμε ακριβώ όλο αυτό το ολοκαύτωμα που ξανά έγινε στο χορτιάτι μετά από χρόνια. Αυτό ή άλλω νομίζω ότι έκαιγαν επιμέρες οι φλόγε στην Τρία όταν έτσι, έγινε. Έτσι. Σκοτώνανε παιδιά ό,τι ακριβώ έγινε και στο ολοκαύτωμα του 1944. ήταν πορτιάτι. λίγο πιο. Και να σα πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Ήταν μεγαλύτερη τραγωδία για τα δεδομένα του 1900 τόσο. ...αυτό που συνέβη. Ναι, φυσικά. Εν καιρό ναι. στην ουσία ειρήνης. Γιατί δεν ήταν ότι το, το ολοκαύτωμα του χωριά του Γορτιάτη... Το χωριά, ...έτσι όπως συνέβη, δεν ήταν ακριβώς και πόλεμος. Όχι, δεν ήταν πόλεμος. Ίσα-ίσα, ήταν τέλειο πολέμου. Ήταν τέλος του πολέμου. Αρχή ειρήνης. Και βέβαια α, θυσιάστηκαν, σε φούρνο κάηκαν... ...από βρέφη ημερών μέχρι μεγάλες γυναίκες... Αλλά... Είναι 147 ή 149 άτομα, δεν θυμάμαι. Μάλιστα, θα αναφερθούμε, νομίζω, Εξαιρετικό, όταν εκείνη την Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Να ε... σας πω και μία συγγένεια. Η Εκάβη, κατά μία ιστορική εκδοχή... <laughs> Αυτό τώρα θα με κουφάνει εντελώς. Η Εκάβη, η, Εκάβη... η γυναίκα του πρία μου, του της, της Τρίας. Ναι. ε, κατά μία ιστορική εκδοχή, καταγότανε από τον Κησό, όπου ο Κησός ήταν η πρωτεύουσα των Θρακών. Πλησιάστε λίγο, πλησιάστε προς Η η Θράκη, η Αρχαία Θράκη έπιανε από την uh, σημερινή Θράκη, από εκεί, από την Ανδριανούπολη σχεδόν, mm -hmm. μέχρι τη Λάρισα. Ah. Και ο Κισός είναι ο αρχαίος οικισμός πάνω στο Χορτιάτι. Τι μου λέτε τώρα. Η Εκάβη, λοιπόν, ήταν, Ήτανε η πριγκίπισσα, ήταν η <laughs> του Χορτιάτι, την οποία <laughs> την πήρε ο Πρίαμος και Τι λέτε. Είναι, κατά μια ιστορική εκδοχή ε, η Εκάβη κατάγεται από το Κισό. Μάλιστα, αυτό δεν το περίμενα. Και βέβαια, <laughs> και βέβαια υπάρχει και μια καταγραφή της κυρίας Κούκουρα όπου δείχνει αυτά τα χαρακτηριστικά που φοράνε οι τροαδίτισες, mm -hmm. αυτά που έχει βρει ο Σλίμα στην Τρία. Mm -hmm. ε, Αντίστοιχα σε άλλη μορφή πάνη να είναι στι σημερινέ φορεσιέ των ασβεστοχωρινών. Λοιπόν, θα το ψάξω αυτό, να το ξέρετε. Να το ψάξετε, <laughs> να <θα> το ψάξετε αυτό. <laughs> Αυτή την πληροφορία δεν την αφήσατε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πότε ανεβαίνει η παράστασή σα, Η παράστασή μα ανεβαίνει στι 22 του μηνό. Ωραία. Ε, στο ανοιχτό θέατρο ε, τη Πηλέα, mm -hmm. στα πλαίσια ε, του καλλιτεχνικού Ιούνιου του Δήμου Πηλέα Χορτιάτη. Και μετά ξανά μετά πάμε τέλει. στις 31 του μηνό, όπου εκεί θα είναι μια από πιο σύνθετη παράσταση, θα είναι η Εκάβη στο χρόνο. Όλη δηλαδή αυτή. θα συνδεθούν ποίηματα σημερινά με τις τροάδες, θα είναι μια πιο μεγάλη παράσταση, έτσι ώστε για να δείξουμε αυτή τη, την Εκάβη, μια γυναίκα που έχει ταλαιπωρηθεί, που έχει πονέσει, που έχει θυσιαστεί και που θυσιάζεται αυτή η γυναίκα μάνα, καταλαβαίνετε καλά, πολύ. τόσα χρόνια. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μου τα είπατε όλα αυτά. Και εμεί σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε. Και πολύ καλή επιτυχία στην ομάδα σα. Σα ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πάρα πολύ.